Φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Εννοείται ότι εφόσον ταξιδεύεις με την ελευθερία μαζί, ήσυχος δεν μπορεί να είσαι ποτέ στη ζωή σου. Τι έγινε, άργησε πόσο, 5 λεπτά. Άργησε 16 λεπτά και δεν το σήκωσε τηλέφωνο, το εκλειστό. Με αποτέλεσμα να μην έχω βάλει βενζίνη και να χάσω κι άλλο ένα τέταρτο βάζοντας βενζίνη. Γιατί δεν μπορούσα να σε βρω. Είπαμε να βάλεις, πού θα πήγαινα. Λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι μας δεν είμαστε μόνοι, θα είναι και μαζί μας και ο Τζόνι, ο οποίος είναι Βενέτη και πίνει καφεδάκι απολαμβάνοντας ένα τσιγάρο. Λοιπόν, μαζί θα ταξιδέψουμε για Ιορδανία και αυτό το ταξίδι για όλους μας είναι κάτι μοναδικό. Για μένα είναι η 10η χώρα του εξωτερικού. Για τον Γιάννη είναι η πρώτη φορά εκτός Ευρώπης και για την ελευθερία ένα ταξίδι σε μια γενικότερη σύγχυση που βιώνει το τελευταίο διάστημα. Οπότε είναι ένα ταξίδι αναγέννησης, ας πούμε. Αυτά. Από Θεσσαλονίκη. Ο Τζόνι. Γεια σας. Έτοιμος. Πανέτοιμος. Μπράβο. Ready. Γεια σας. Γεια σας. Αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο. Α, δεν τίθηκες εναλλακτικά. Δεν τίθηκα τελικά γιατί είδα τον καιρό, ρε φίλε. Μ' αρέσει. Κι εγώ έτσι ήθελα. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Τι έχει το τίσιμό μου. Σαφάρι. Λοιπόν, σε λίγη ώρα παραλάβαμε Γιάννη και φεύγουμε για check-in. Check-in. Και επειδή αργήσαμε, τρέχουμε. Ως γνωστόν, ταξιδεύουμε με Ryanair για άλλη μια φορά. Για μένα είναι η καλύτερη low cost εταιρεία. Ώρα για check-in. Είναι ένας τύπος που δεν σπέλνει τώρα που περάσαμε. Μου έβαζε λίγο τσιχατζιστά, τσιχά, τέτοια φάση. Πώς νιώθεις που βγαίνεις πρώτη φορά εκτός Ευρωπής? Νιώθω περίεργα, αλλά πολύ ωραία ταυτόχρονα. Ξέρεις, η κάμερα είναι λίγο... αφουμένο. Είμαστε παιδιά. Τι είμαστε, private φάση, VIP φάση? Όχι, έχουμε priority. Έχουμε πληρώσει priority και χειροποσκευή στη Ryanair και μας περάσανε γρήγορα. Ήταν σε μάδε. Δεν είσαι μόνος, είναι και άλλοι. Το ξέρω, ναι. Έχει πόσο δώσει. Αυτό που πληρώσαμε, την χειροποσκευή, αυτό εννοώ. Α, ναι. Ναι, στη Ryanair έχει αλλάξει πολιτική πλέον. Σιγά σιγά φτάνουν στο αεροπλάνο, παιδιά. Που είναι προς τα έξω, όχι προς το φτερό, προς το παράθυρο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σιγά ο κόσμος. CFR 1894 της Ryanair.
Από Αθήνα προς Άκαμπο. Παρακαλώ πολύ, κοιτάξτε κατά μήκος της καμπίνας και πάρετε τις προκαθαρισμένες προσθέσεις όσο το δυνατόν συντομότερα. Λοιπόν, ήρθαμε τώρα εδώ στο αεροπλάνο μέσα για να ξαναδείξουμε. Για πού πάμε, πού ταξιδεύουμε, πού ταξιδεύουμε, για πού πάμε, πού πάμε. Τζόρνταν πάμε, ρε. Πού πάμε, την κάμερα που τραβάει. Εντάξει ρε φίλε, δεν είμαι εξοικειωμένος. Θες να την κρατάσεις ή να σπέσεις κι άλλο. Έλα, άμα θες να κρατάσεις. Ταξιδεύουμε για Τζόρνταν, Άγκαμπα και τα κουτσιά τα γνωρίσαμε μόλις στο αεροπλάνο. Γιατί πας η Ιορδανία? Γιατί αγαπώ το φαγητό της, θέλω να το τσιμπηθώ ώρα της και πάω όμως και διαμαντικά. Πάω για χαλάρωση. Θα περάσει σούπερ. Εσύ? Από σπότα. Έκατσε. Δεν ξέρω. Εσύ γιατί πας στη Ιορδανία? Ο κύριος λόγος είναι η πέτρα. Η πέτρα. Εσύ γιατί πας στη Ιορδανία, ρε? Για σένα. Και εγώ η Ιορδανία πάω για τους αρχαιολογικούς χώρους βασικά και να ζήσω αυτό το τοπίο στην Έρικο. Αυτό πήγα να πω, αλλά μου το πήρες. Που είναι, ας πούμε, λένε ίσως από τις ομορφότερες έρημους παγκοσμίως. Ισχύει και εγώ έχω πει ότι... Diana Jones, Lawrence της Αραβίας. Ρίλες που σου διαβάζουν εκεί. Τι διαβάζει εδώ. Έχει βάλει τα γυαλιά η Αλεξάνδρα, το έχει βάλει τα γυαλιά αυτό. Έχει εκπληκτική ανατολή και βράδυ. Και το Αλαντίν είναι στη γη. Και ο Αλαντίν. Το καινούριο τώρα, ναι. Έλα ρε. Αλλη, αυτό ήταν. Με το Will Smith. Είναι γύρω από τη Τσίνη. Α, είναι το Will Smith, τι είδα. Αγαπάω Αλαντίν. Αγαπάω. Γιάννη Αλαντίν. Ο Αλαντίν. Μπράβο. Φιλιά από Μεσολόγγι. Από το όμορφο εξωτικό Μεσολόγγι. Ισχύει ότι μυρίζει άσχημα. Αυτό που λένε... Ισχύει ότι... Ναι, αυτό ισχύει. Ψάρι και τα τρία. Το ιτωλικό τι φάση εκεί. Ξέρεις το ιτωλικό. Ωραία. Κοίτα, δεν τίποτα δεν έχει. Το έχω δει. Από ψηλά είναι ωραία, από ντρόου. Ναι, είναι πολύ ωραία από ψηλά. Εντάξει, δεν έχει εξελιχθεί όσο θα μπορούσε. Αλλά γενικά θεωρώ ότι το Μεσολόγγι έχει πολύ καλό φαΐ. Σε ψάρι, φρυνό. Πολύ καλό τσίπουρο ούζο τοπικό. Ούζο το Μεσολόγγι. Ναι, πολύ ωραίο. Έχει ένα... Λέει τώρα θα πάω για τσίπουρο στο Μεσολόγγι. Έξα, Σκόπελο. Όχι, Σκόπελο δεν έχουμε. Είμαστε τσιμπουρο κρασάι, βασικά είμαστε λίγο... Α, είσαι από Σκόπελο. Ρεμπέτικο είμαστε. Ναι, δεν το καταλαβες. Από το... Από το αξόμα. Έχω πολιτούσει σκιάφερ, πάω πολλά χρόνια. Φτάσαμε η Ιορδανία, στο Άγκαμπα. Περιμένουμε την Ελευθερία και τον Γιάννη να κατέβει. Φτάσαμε, ναι, επιτέλους. Τζόρνταν. Εντάξει, ξύπνησες. Μπράβο. Τους τελευταίους, ε. Σ' αρέσει ο ύπνος. Φτάσαμε, Τζόρνταν. Λοιπόν, από εδώ Μοχάμετ, ο σύνοδός μας, για τις επόμενες 5 μέρες. Αχλα ουσάχλα φίκομ φιλ Ορδον. Welcome to Jordan. Καλώς ορίσατε στην Ιορδανία. Αλλιώνα και χαλουίν. Like your eyes. Greetings from Κωνσταντίνα. Greetings from Κωνσταντίνα. Hi. أنا بحبك كثير. Okay, I will translate to her. Okay, أنا بحبك كثير. أنا ومشتاق لك مشتاق كثير. بس تيجي أهلك على الأردن. This is my car. Το αμάξι μας θα είναι αυτό το Ford, το τουμπανιάρικο, και θα το οδηγήσω και εγώ και ο Τζόνι. Εγώ δεν θα επιχειρήσω γιατί είναι πολύ τουμπανιάρικο και να μην το βρούμε τα μάξι. Πάρα πολύ καλό παιδί ο Μοχάμετ. Ναι. Θα περάσουμε φοβερά. Γεια σου, το τσιγάρο στο στόμα, είσαι φοβερός. Γεια σου ρε φίλε. Θα κοιμηθεί έναν τελευταία μέσα. Προελέγχουν λίγο εδώ πέρα οι αρχές.
Και φεύγουμε για Ιρμπιτ, την πιο βόρεια πόλη. Που είναι 4 ώρες. 4 ώρες. Το Ιρμπιτ είναι δίπλα Σύρια, αλλά σιγά, τι έγινε. Ο Μοχάμετ μας έδωσε δωράκι. Όχι, θα το κορυδεύει, δεν κάνει. Όχι, δεν το κορυδεύει. Ωραίο δωράκι εδώ. It's very good, ποιότητα. Very good, very nice. Very good, very nice. Εκείνα εκεί μαζί σας δεν γιατί ήταν με πιο σπαούρα κατευθείαν. Πόσο καιρό λες παιδιά. Είναι παραδοσιακό αυτό. Ναι, ωραίο. Μοχάμετ, the best. Στάση σε περίπτερο να πάρουμε δροσιά. Η πρώτη μας στάση εδώ. Σαλάμ. Κιφ χαλ. Αλέκουμ σαλάμ. Σαλάμ αλέκουμ. Ιουνάν. Πάμε, Τζον. Εδώ προσεύχεται ο άνθρωπος. Και ξέρεις πως τα ποια πλευρά βλέπει, έτσι. Την Ανατολή, πάντα. Το μουσουλμάνι, έτσι. Έλα, καθάρισε ο φίλος. Τουαλέτες εδώ. Τούρκικη, στρατό το ξέρεις. Μπράβο. Έριξε το χλωρίνι του, έριξε το χλωρίνι του. Παιδιά, κάνουμε μια στάση να βάζουμε μπενζίνα. Μπενζίνα. Εδώ βάζουμε μπενζίνα, τον βλέπετε τον τυπά. Α, ναι, ο τυπός αυτός εδώ. Αναρωτιόμαστε με τον Δημήτρη, είναι αγόρι κοπέλα. Βυζιά δεν βλέπω, Γιάννη, άρα... Αγόρι. Αγόρι, και είναι και αυστηρός, βλέπω. Ελευθερία σαν να παράει εδώ σώσου εδώ πέρα. Τρώει και... Ναι, γιατί μου πρώτη φορά το βλέπω αυτό, να παίρνει στην παραγωγή. Και να τρως. Και να τρώω και ξέρω, να μην κοιτάει ο υπεύθυνος, να μην λέει κάτι. Πού θα έρθει να πάει. Μου πρέπει να ανοίξει μαζί στην μαγαζί. Αυτός είναι Έλληνας είναι παραγωγή. Ναι. Greek face. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ήταν ιδιοκτήτης. Ήταν ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι ιδιοκτήτης του μαγαζιού, ο Γιάννης. Αλλά τι είναι αλλά. Ναι, εδώ στην Ιορδανία, όταν εσύ ας πούμε τώρα το μαγαζί είσαι εκεί, βάλτε μια φωτογραφία του πατέρα και τη μάνα μέσα. Εγώ είμαι οικογενειακό. Φτάσαμε στο δωμάτιο.
Κλείνω πόρτα. Στρώσαμε sleepy bank. Και η πρώτη μέρα... Σιγά αλήθεια. Και η πρώτη μέρα τελειώνει κάπου εδώ. Τα λέμε αύριο.